Από αυτό που είναι και ο καημός μου, κύριε Βαρεμένε, πώς έχει εκπαιδευτεί έτσι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος και οι ψηφοφόροι, κοινό, τηλεθεατές και κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, ξέρουν αυτοί που τιτιβίζουν και ανήκαν χθες σε ένα κόμμα, αύριο σε ένα άλλο, ήδη μετακινούνται, που θέλουν όταν έρχεται ένας προσκεκλημένος της μίας της άλλης παράταξης, αυτοί που δεν ψηφίζουν, να του επιτεθούμε, να του φωνάξουμε, να του δώσουμε χαρακτηρισμούς, να του τυμπούμε, να τον ξεφτυλίσουμε. Αυτό τώρα πώς συμβαίνει, είναι πάρα πολύ λογικό, είναι πάρα πολύ normal. Μας το απαιτούν κάθε μέρα, ξέρετε. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας για εσάς του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ για τους προσκεκλημένους της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι δεν αφορά όλο τον κόσμο αυτή η παρατήρησή σας. Υπάρχει ένας κόσμος που κινείται στις αποχρώσεις. Μα δεν μιλάμε για το... στο άσπρο και στο μαύρο και θέλει να ακούσει. Για πείτε μας αυτό. Έτσι, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη. Δεν ξέρω αν ο κόσμος αυτός είναι πλειοψηφικός. Δεν το ξέρω. Αλλά υπάρχει όμως και ειδικά η ΕΡΤ απευθύνεται, κατά τη γνώμη μου, σε ένα σοβαρό κοινό. Να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι κάτι διαφορετικό, κατά τη γνώμη μου. Η ΕΡΤ προς αυτό δεν έχει την εμπορική αγωνία έτσι, που μπορεί να έχει ένα ιδιωτικό κανάλι. Τι εννοείται, να μην μας βλέπει ο κόσμος? Την έχουμε πάρα πολύ την αγωνία. Δεν είπα αυτό. Να το δείτε στις συσκέψεις που κάνουμε κάθε μέρα στο γραφείο. Δεν είπα αυτό. Για να κάνουμε νούμερα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Μόνο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Η ΕΡΤ δείχνει και πράγματα που θέλει ένας κόσμος να τα δει, έτσι, ποιοτικά πράγματα. Που ενδεχομένως σε άλλα κανάλια να μην πουλάνε κατά αυτό το κοινό λεγόμενο. Αυτό εννοώ. Και αυτό είναι το άλλας. Πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω ποιοι ονειρεύονται να μπουν με τεθωρακισμένα στην ΕΡΤ, στην οποιαδήποτε εποχή, και τι μυαλά κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι και πού θέλουν να οδηγήσουν την Ελλάδα και το ρολόι της ιστορίας, πού θέλουν να το πάνε το ρολόι της ιστορίας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, δυστυχώς, και μάλιστα σε υψηλά πολιτικά κλιμάκια, που δεν θα το περίμενε κανείς στην εποχή μας να συμβαίνει αυτό, που ονειρεύονται ρεβάνς να πάνε το ρολόι της ιστορίας, ξέρω εγώ, στα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια, για να απολαύσουν τι? Να πάρουν, λέει, ιδεολογική ρεβάνς. Αυτή είναι η ιδεολογική ρεβάνς. Ορίστε. Για τον κύριο Βορύδη μιλάτε? Για τον κύριο? Για τον κύριο Βορύδη μιλάτε? Και ο κύριος Βορύδης το έχει πει. Και άλλοι που βρίσκονται σε υψηλά κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας. Και εμένα μου φαίνεται όχι υγιές αυτό. Μπορώ να πω, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιώ βαρύκδουπες εκφράσεις, αρρωστημένο. Γιατί εντάξει, περάσαμε μια κρίση στη διάρκεια της οποίας δοκιμάστηκε η κοινωνία, η δημοκρατία, η οικονομία, πολλά πράγματα. Δοκιμάστηκαν. Αλλά ορισμένες κατακτήσεις που έγιναν μετά το 1974 πρέπει να τις διατηρήσουμε και να τις προστατεύσουμε. Διότι η χώρα έκανε βήματα μπροστά. Ασχέτως αν μεσολάβησε αυτή η χρεοκοπία, σε ορισμένα σε ορισμένους τομείς έχει κάνει βήματα μπροστά. Κύριε Βαρεμένε, είχαμε νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά, εδώ τον κύριο Γεωργιάδη και στην ερώτηση για τις εκλογές μας απάντησε ότι η δική του πρόβλεψη είναι την τελευταία μέρα, διότι έχετε γλυκαθεί όλοι από την εξουσία και δεν θέλετε να αφήσετε τα προνόμια. Την καρέκλα, Χθες ήταν και υπήρξε και μια βραδινή συνάντηση μεταξύ υπουργών στο γραφείο του κυρίου Τσακαλώτου, το οποίο τροφοδότησε πάλι τα σενάρια περί της εκλογολογίας και ότι μπαίνει η συζήτηση για το πότε, αν θα έρθουν πιο νωρίς. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Γεωργιάδης, αν είπε αυτό, μπορεί να κρίνει και εξαιρείων τα αλότρια. Δεν ξέρω. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, η παράταξή του είναι στην εξουσία. Έτσι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, το να είσαι πολλά χρόνια στην εξουσία. Και εκεί μπορεί να συμβαίνει. Δεν ξέρω. Μπορεί να προκύπτει αυτό από την εμπειρία του. Εγώ καμιά εξουσία δεν απόλαυσα. Αν θέλετε να σας μιλήσω, γιατί με ρωτήσατε και προσωπικά κιόλας, δεν ξέρω. Καμία όμως εξουσία δεν απόλαυσα. Σε τίποτα δεν έχει αλλάξει, πέραν των καθηκόντων μου, έτσι, καθημερινής δουλειάς, δεν έχει αλλάξει η καθημερινή μου ζωή. Σε διαβεβαιώ περί αυτού. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, υπάρχει ένα ιδιοκτησιακό σύνδρομο σε όσους κυβέρνησαν για δεκαετίες. Θεωρούν ότι υπάρχει μια σχέση ιδιοκτησίας με την εξουσία. Δηλαδή ότι αυτό που συνέβη
που προέκυψε μια άλλη κυβέρνηση, ότι ήταν ένα ιστορικό ατύχημα και ότι πρέπει να θεραπεύσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν λέω να βάλουμε γύψο, γιατί δεν λέω αυτό, αλλά να γίνει μια θεραπεία. Αυτό εννοούνε. Και αυτό... Η θεραπεία πώς γίνεται, κύριε? Πώς δεν ξέρω πώς την εννοούν. Πώς την εννοούν. Δεν ξέρω πώς την εννοούν. Εσείς μιλάτε μαζί τους στη Βουλή, γι' αυτό. Κοιτάξτε, όχι, δεν χρειάζεται να μιλάς. Υπάρχεται στα έδρα της Βουλής. Βρίσκεται ένα εξελίξει. Και αυτό, ξέρετε, έτσι κι αλλιώς. Είναι επικίνδυνο το να λένε για θεραπεία ή για γύψο. Όχι για γύψο. Αυτό εννοούν, λέω εγώ. Άμα θεωρούν ιστορικό ατύχημα το ότι προέκυψε μια κυβέρνηση που αυτή τη θεωρούν δεν ξέρω πώς. Έτσι. Υπάρχει αυτή η. Τώρα όμως, κύριε Βαρεμένε, δεν ξέρω αν σας διακόπτω ή αν θα κάνω απλώς μία παρένθεση. Αυτό που συζητάτε τώρα, ότι πέρασε ουσιαστικά και έγινε κυβέρνηση η αριστερά, τώρα αυτό το βλέπουμε με μία λογική αυτή η αριστερά να διευρυνθεί. Να διευρυνθεί προς την κέντρο αριστερά, αλλά ήδη έχει διευρυνθεί αυτή η κυβέρνηση και προς την δεξιά, λαϊκή δεξιά, πώς να το χαρακτηρίσουμε. Άρα. Κοιτάξτε να δείτε. Άρα εδώ μπαίνουν μέσα και όσοι είχαν την εξουσία νωρίτερα και όσοι ενδεχομένως έχουν κατηγορηθεί από την αριστερά για αποφάσεις, για μνημόνια, για όλα αυτά τα οποία περιγράφεται. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε ένα ιστορικό μετέχμιο όπου αυτό που εσείς υπονοήσατε ή και εννοήσατε ανοιχτά... Δεν υπονοήσα, ερώτησα Πρέπει να γίνει πάνω σε μια προγραμματική βάση. Χωρίς να δίνει λαβές ότι υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική συναλλαγή, πρέπει να είναι ένα αναγεννητικό φαινόμενο και για τη χώρα και για την πολιτική, αναζωογονητικό αν θέλετε, όχι μόνο με πολιτικές αλλά και με πολιτιστικές διαστάσεις, και να μην συζητάμε, να μην φαίνεται σε ένα ατομικό αλυσβερίσει, αλλά σε μια κουβέντα πολιτική και ιδεολογική, σαν μια πρόταση για το πού θα πάει η χώρα μετά τα μνημόνια, γιατί όταν γίνουν οι εκλογές, αυτό θα, επ' αυτού θα κριθεί να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Η αριστερά δεν έχει αμιγώς αυτή τη δύναμη να προχωρήσει τη χώρα. Κοίταξε, θα σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόταγμα αυτό, έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι υπάρχει μια τάση παλινδρόμησης στην Ευρώπη. Υπάρχει μια αγωνία που έχει και επεξεργασιακές διαστάσεις, δηλαδή αν θα υπάρχει και πώς θα υπάρχει σε λίγο καιρό η Ευρώπη. Αυτό ισχύει. Αυτό είναι την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Βεβαίως. Υπάρχουν σε ορισμένες χώρες, ναι. Υπάρχει άνοδο της ακροδεξιάς που πάει να εκφράσει ένα, ας το πούμε, ρεύμα, θα το πείτε εσείς, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, ευρωσκεπτικιστικό, ότι δηλαδή η Ευρώπη δεν είναι αυτή που δεν είναι αυτή που ονειρευτήκαμε. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Και εμείς εδώ. Κάποιοι τον ονομάζουν στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα τον γνωρίζουμε στο πετσί μας. Κάποιοι τον ονομάζουν εδώ τηλεθεατές Ευρώπη των Τραπεζών. Και είναι. Κοιτάξτε, αυτή η Ευρώπη των Τραπεζών που σπρώχνει τον κόσμο στην ακροδεξιά. Πολλά μπορούν. Και γιατί όμως να τη σπρώξει την ακροδεξιά? Δεν είναι μοιραίο φαινόμενο. Μήπως γιατί φταίει η αριστερά? Κοιτάξτε, μα γι' αυτό λέμε, ναι, ότι χρειάζεται η παρέμβαση. Η παρέμβαση της αριστεράς, και να σας πω και κάτι. Αυτό που περιγράφεται. Εγώ θα έλεγα, και τελειώνω για να κάνετε την ερώτηση, ότι αυτή η προσπάθεια δεν περιορίζεται μόνο προς το κέντρο. Θα μπορεί να σαγηνεύσει, εάν είναι έτσι όπως την περιγράφω εγώ. Εντάξει, ιδανικές καταστάσεις δεν υπάρχουν. Έτσι, ούτε ιδανικοί άνθρωποι δεν υπάρχουν. Άνθρωποι καθημερινοί, κάτω το τεκμήριο, αλλά να κουβαλάνε κάτι. Να κουβαλάνε μια συσκευή που να πείσει και έναν κόσμο από το αριστερό ακροατήριο που, που είναι δυσπιστό, έτσι, που πληγώθηκε, γιατί ήταν και μια ανώμαλη κατάσταση αυτή που περάσαμε, που μπορεί και να μην δέχθηκε την κάτω από, ας πούμε, έκτακτες συνθήκες συνεργασία με ένα κόμμα που είχαμε τόσο σημαντικές ιδεολογικές διαφορές. Αντίθετες, εντελώς. Ναι, να μην το δέχθηκε αυτό. Ήταν όμως προϊόν αυτή η συνεργασία μιας έκτακτης κατάστασης. Έτσι. Να δώσουμε την εντύπωση ότι υπερβαίνουμε αυτή την έκτακτη κατάσταση και να συζητήσουμε και με τον κόσμο
Κύριε Βαρεμένη, από εκείνη την πλευρά. Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, αυτό που περιγράφετε ως όραμα, ως προσπάθεια, ως αναγκαιότητα, το κάνετε και πράξη. Θέλω να πω, η χθεσινή πρωινή εκδήλωση της Γέφυρας λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυρία Γεννηματά λέει: ιδιωτικό πάρτι, είναι πρωινές ώρες. Το κάνουν, ο κόσμος δεν πηγαίνει. Ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο σε αυτή την καρέκλα έλεγε: ποιοι μαζεύτηκαν, λέει, δεν άκουσα κανένα καινούριο. Κάτι γνωστή ΣΥΡΙΖΕΗ που μας είπαν ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν το άνοιγμα, εσείς το είδατε χθες? Δεν κατάλαβα. Εχθές, βεβαίως είδα άνοιγμα. Εχθές, αν με ρωτάτε. Εχθές ήταν πιστικό σε ένα βαθμό που μπορεί να γίνει ακόμα. Να διευρυνθεί. Ήταν άνθρωποι που κουβαλάνε κάτι. Κοιτάξτε, μετακινήσεις προσώπων πάντα γίνονταν. Άμα θέλετε, οποιαδήποτε περίοδο, να σας αναφέρω και από την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή παλιά και από την περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, που έγινε μετακινήσεις από το Γιάννη τον Μπούτο μέχρι το. Τριανόπουλος, μέχρι το Μάρκο Παπαβιάδη, μέχρι το Μανώλη το. Γλέζω. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Ήταν όμως κάποια πρόσωπα που είχαν μια ιστορική αναφορά. Άρα. Κοινωνική αναφορά. Και εγώ λέω, δεν κάνουμε τώρα παραλληλισμό ευθύ του τότε με το τώρα, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ σε αυτή την προσπάθεια είδα αξιόλογους ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι κουβαλάνε κάτι. Έχουν μια συσκευή να κουβαλήσουν. Και μπορεί να έρθουν και άλλοι, άμα το κάνουμε πιο πιστικό, αν θες, και από εμάς που μιλάμε, να έχουν κάτι καλύτερο. Να προτάξουν, να παρουσιάσουν στον ελληνικό λαό, να βοηθήσουν και μας μέσα από αυτή την όσμωση. Έξι. Δεν αλλάζει μόνο αυτός που έρχεται σε σένα, αλλάζεις και εσύ μέσα από μια διαδικασία η οποία δεν είναι απλώς αριθμητική διεύρυνση. Και εγώ να σας πω με την απόλυτη ειλικρίνεια, εγώ δεν θέλω να επαναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι έκανε το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην αριστερά. Δηλαδή, μια αλαζονική συμπεριφορά που έφτανε στα όρια του κινησμού που είχε το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην αριστερά στο παρελθόν. Εγώ δεν θέλω, δεν μιλάω για τέτοιου είδους συμπεριφορά, ούτε για μια άγαρμη απορρόφηση προσώπων. Σας μιλάω για διάλογο, για σύγκληση προγραμματικών διαστάσεων, που θα είναι και το πιο πιστικό. Τώρα μου είπατε για την κυρία Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά κραυγάζει. Θα τολμούσα να πω και τσιρίζει μερικές φορές. Αυτό δεν είναι πολιτική. Μα λέει ότι ουσιαστικά έχετε μπει και αλώνετε το χώρο της, το κόμμα της. Κοιτάξτε, ιδιοκτησία. Κανένα κόμμα δεν έχει με τους ψηφοφόρους του. Δεν είπα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τέτοια ιδιοκτησία. Άμα ήταν έτσι, θα πατούσε ένα κουμπάκι και δεν θα χρειαζόταν να πείσει αυτούς που τον ψήφισαν το 2015. Μια τελευταία. Να τους ξαναπείσει, θα λέει αυτή είναι δική μου. Δηλαδή μου ανήκουνε. Άρα λοιπόν δεν έχω πρόβλημα. Τι θέλει να πει τώρα η κυρία Γεννηματά? Μια ερώτηση που κλείσουμε, κύριε Βαρεμένη. Εδώ θέλω να πω ότι. Να μιλάμε για πολιτικούς όρους τώρα, έτσι. Καμιά φορά κοιτάμε στον καθρέφτη και μπορεί να βλέπουμε τον εαυτό μας ο καθένας, δεν ξέρω σε ποια ιστορική προσωπικότητα. Πριν από λίγο, ο κύριος Γεωργιάδης έβαλε τον πύχη των ευρωεκλογών στις 3 μονάδες διαφορά. Εκεί την έβαλε. Ναι. Τότε δεν ισχύουν όσα. Βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Για τις ευρωεκλογές. Για τις ευρωεκλογές. Ναι. Τόνισε αυτό. Δεν ισχύουν. Το αναγνωρίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Προφανώς. Εγώ δεν τον άκουσα, μου το μεταφέρει. Συγκρίνοντας με την δική σας, με το δικό σας προβάδισμα. Συγκρίνοντας το 2014 το προβάδισμα 3% που πρέπει να φύγουν. Προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης το ξέρει. Θα έχει δικά του δείγματα ότι αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας δεν έχουν σκοπό να καταμετρήσουν την κοινή γνώμη, αλλά να την υποδηγητήσουν. Να δημιουργήσουμε κλίμα, να δημιουργήσουμε τετελεσμένα γεγονότα, να δημιουργήσουμε αέρα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει ούριο άνεμο στα πανιά της. Αν είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Γεωργιάδης, το βλέπω. Πάντως δεν μας απαντήσατε για την εκτίμησή σας για τον χρόνο των εκλογών. Για τον χρόνο των εκλογών θα σας πω. Και υπενθύμησε η Μάριον μια χθεσινοβραδινή σύσκεψη που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο σαν μην υπουργικό στο διαδίκτυο. Δεν συμμετείχατε εσείς. Κύριε Τσακαλώτο, έτσι παρουσιάστηκε. Πραγματικά θα στείλω τις υποκασίες να κάνω. Και ο κύριος Χαρίτσης μεταξύ αυτών. Ναι, δεν το κάτι περισσότερο θα ξέρω. Παρ' όλα αυτά, εσείς. Θα σας πω, θα σας μιλήσω για την ειλικρίνεια. Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Είναι διακηρυγμένος στόχος. Οκτώβριος. Είναι διακηρυγμένος στόχος. Από εκεί και πέρα με ρωτάτε. Εγώ σε στοιχηματισμούς ποτέ δεν μετέχω, διότι όπως λέει και το ρητό της
διαφήμισης ενέχουν κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσία. Δηλαδή, ποτέ δεν συμμετείχα σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Ο διακηρυγμένος στόχος είναι αυτός και είναι γνωστός. Και στο κάτω-κάτω ήρθε και η ώρα να πέσει μέσα και ο κύριος Μητσοτάκης. Αφού... Θα έχουμε εκλογές από το δε... αφού έχουμε πριν πιαστεί... να τις προηγούμε τις εκλογές. Αφού έχουμε πιαστεί αρκετά από λοιπόν, εννοώ δηλαδή με ποια έννοια να πέσει μέσα, έτσι. Να γίνουν... Θα γίνουν εκλογές μέσα στο 19. Θα πέσει μέσα αυτή τη φορά ο κύριος Μητσοτάκης. Αφού έχουμε πιαστεί... Αλλά είναι... Πολύ από τα λεγόμενα του προηγούμενου συνεντευξιαζόμενου του κ. Γεωργιάδη κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για μια ψεύτικη, πώς να το πω, ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αναφέρθηκε σε ένα ομοφοβικό σχόλιο, να το πούμε, της κυρίας Μεγαλοοικονόμου στο Open με κάτι αγκούρια που έλεγε στον κύριο. Εγώ, αν θέλετε και την άποψή μου, είναι και λίγο χαμηλή αισθητική σε αυτή η κουβέντα. Όμως, επειδή μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και είναι παντού και οριζόντιο, είπε κάτι που. Μου ακούστηκε λογικό. Αν το είχα πει λέει εγώ αυτό, φανταστείτε τι θα γινότανε. Εσείς σε αυτό έχετε μια ξεκάθαρη άποψη, ότι χρειάζεται μια αποδοκιμασία, ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται ένα χαλινάρι, ότι εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Θα σας πω, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ με αυτά που λέτε. Τώρα θα γινόταν για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης έχει μια κεκτημένη ταχύτητα. Έτσι. Έχει πάρει φόρα, έχει πει πολλά. Για πολλούς, για πολλές κατηγορίες ενδεχομένων ανθρώπων και θα λέγανε πάλι, πάλι. Τώρα εγώ τι να σχολιάσω αυτό που μου λέτε τώρα. Ναι. Τα αγκούρια και τα ζαρζαβατικά τώρα, να τα σχολιάσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθα εδώ να κάνουμε πολιτική κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Συναδελφοί, σας ξέρετε αυτό είναι το πρόβλημα και πηγαίνουμε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βαρεμένα.